Ξενιά, η οποία λέει ότι αν τσακωθώ με τον άντρα μου και εγώ υστεριάζω και είμαι σε φάση που φωνάζω και διεκδικώ το δίκαιο μου και αυτός διαβάζει εφημερίδα, με εκνευρίζει και έχει δίκιο, παιδιά. Γιατί... Μπορεί να το έχει γενιά εκείνη. Το να τρελαίνω... Λέει, Αδάμ δεν είναι η ίδια, γενιά με την Ιδούνια. Είναι δύο, εσύ δεν είσαι η ίδια γενιά? Όχι, με την εγώ είμαι δύο γενιές μικρότερη σχεδόν. Δύο γενιές μικρότερη. Πώς αλλάζει? Νέος πόλεμος. Α, όχι. Μία γενιά μικρότερη. Είναι 7. Σύμπλη είναι 7 είναι η γενιά. Α, η γενιά τότε... σου δηλαδή είναι το έτος που γεννήθηκε, σύμπλη είναι 7. Ναι, τώρα δεν έχω δει και την ταυτότητα της Νόνης Δούνια. Νομίζω εντάξει. Όχι, αγάπη κοντεύεις μου, δεν είμαι μέσα στη γενιά. Εσύ τώρα θες να πούμε πόσο είσαι εσύ, που πόσο έγινε, 45. Δεν αλλάζει την κουβέντα. Το θέμα είναι πόσο χρόνο νομίζω ότι είναι η Δούνια. 40 δεν είναι, παιδιά, 38-40. Άρα γιατί δεν είστε στην ίδια γενιά? Καλά, είναι 22, ας καταλήξω. Πόσο είσαι 14. Σε 27 της κανείς άνθρωπος. Όπως και Τρίφωνας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και εγώ, παιδιά, αν υστεριάζω, επειδή ο Θέμης είναι τέρας ψυχραιμίας και εκείνος δεν μου δίνει σημασία, υστεριάζω χειρότερα. Αλλά πια το έχω κόψει. Μία λέξη πώς αλλάζει ένα νόημα. Αλλά πεις, ο Θέμης είναι τέρας. Α, ναι. Είναι τέρας που ψυχραιμίας. Ο άτιμος, ο άτιμος. Τέρας, λοιπόν. Τέρας. Ναι. Καλέ, μου στέλνει ένας φίλος, μου λέει, το Άγιο Όρος δεν είναι διαλογισμός, είναι το σπίτι της Παναγίας. Το ξέρουμε.